Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Τούτη τη φορά η συνεργάτης μου, η κυρία Σακελαροπούλου, η Ποτούλα, μου διάλεξε το σκηνικό για να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Και πράγματι είχε απόλυτο δίκιο και απόλυτα πετυχημένη επιλογή. Έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ στο πάρκο του Γουδέ, στη Σπάρτη, το περιβόητο, περίφημος πάρκο Γουδέ, που παρόλο ότι είναι φρέσκο έχει ήδη αναπτυχθεί, έχει αρχίσει και δείχνει το πράσινο όπως πρέπει να δείξει. Εδώ λοιπόν παρακάλεσα την κυρία Σουλαδάκη. Η κυρία Σουλαδάκη η Βασιλική είναι μια νέα επιστήμον, έχει τελειώσει διεθνείς σχέσεις σε επίπεδο πανεπιστημιακό, έχει τελειώσει στο Λονδίνο, έχει πάρει το μεταπτυχιακό της στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό, και τώρα παίρνει και τον ντοκτορά της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και αυτό. Έτσι λοιπόν η κυρία Σουλαδάκη είναι μια νέα η οποία έχει καταπληκτικές προοπτικές, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει και τις νέες δομές της διεθνούς οικονομίας και σχέσεων. Έτσι λοιπόν την παρακάλεσα να είναι εδώ κοντά μας, να μας πει δύο λόγια, μια και είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά, να μας πει δύο λόγια έτσι πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει το θέμα και την περίπτωση που βγει, τι θα προσπαθήσει να πείσει τους Ευρωπαίους μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τους πείσει για την Ελλάδα μας, για τους σκοπούς και τους στόχους που έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Καλά τα είπα. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Εγώ στη Σπάρτη βέβαια δεν έχω ξανάρθει ποτέ. Παρά το γεγονός ότι η μητέρα μου είναι από την Πελοπόννησο, κατάγεται από την Αρκαδία. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Από ποιο μέρος Αρκαδία? Βάχλια, είναι ορεινή Γορτινία. Είναι κοντά στο λίμνη του Λάβωνα. Μπράβο. Κοντοβάζανα, ναι. Ξέρω. Και πηγαίνουμε συχνά εκεί. Στη Σπάρτη δεν έχουμε έρθει ποτέ. Εγώ τουλάχιστον, ο πατέρας μου πολλές φορές. Ναι, ο αγαπητός Σουλαδάκης, ο Γιάννης, είναι παλιός φίλος και καλός φίλος και σωστός πολιτικός. Έτσι μου λένε και είμαι και πολύ περήφανη που είναι πατέρας μου. Ναι, ναι, μπράβο. Και καλά κάνεις. Απόλυτα δικαία η σκέψη αυτή και το συνέστημα αυτό. Ναι, τώρα με τις ευρωεκλογές, εγώ πώς αποφάσισα να κατέβω, έτσι. Εγώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, στο συνδυασμό της Ελιάς, γιατί είμαι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Δεν μπορούσε να μην είσαι, αφού είσαι κόρη του Γιάννη Σουλαδάκη. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι, μπορεί να είμαι κόρη, αλλά ο καθένας έχει και την προσωπική του διαδρομή. Αλλά έχεις γαλουγηθεί με κάποιες αρχές. Σαφέστατα, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει κάποιες δυνατότητες ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι και παιδί ενός ανθρώπου πάρα πολύ σπουδαίου ή όχι και να μην έχεις. Σωστά. Ναι. Να είμαστε λιγάκι. Ναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Δεν πάει να πει ότι πάντα το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. Εξαρτάται. Ελπίζω εγώ τουλάχιστον να είμαι στην κατηγορία του καλού μήλου, όχι του σάπιου. Από τις πρώτες λέξεις σου αυτό δείχνεις. Ναι, ευχαριστώ. Και με αυτή την έννοια, επειδή μπήκανε και άλλα παιδιά μέσα από το ΠΑΣΟΚ που σηματοδοτούν την ενότητα του χώρου σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη για το κίνημα, που ουσιαστικά αυτές οι εκλογές έχουν να κάνουν με την υπαρξιακή επιβίωση του χώρου μας. Για παράδειγμα, έχει μπει πολύ δυναμικά και είναι υποψήφιος ο γραμματέας μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι, που σηματοδοτεί κάτι σημαντικό. Με αυτή την έννοια μπήκα και εγώ σε αυτή την ιστορία, θεωρώντας ότι μπορώ να βοηθήσω, επειδή αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται από το Ευρωκοινοβούλιο, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι πρότινος. Ευτυχώς, για μένα είναι επίτευγμα αυτό. Ναι, αυτό έγινε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έγινε ναι, αυτό. Ναι. Με αυτή την έννοια κατεβαίνει με μια πάρα πολύ προοδευτική ατζέντα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δηλαδή, μιλάει για τα λάθη που έγιναν στις χώρες του Νότου με την Τρόικα. Μιλάει για την ανεργία των νέων, για φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, για αλλαγή συσχετισμών σε σχέση με το πώς διατίθενται οι πόροι σε διάφορες χώρες του Νότου, από την ΚΑΠ μέχρι το ΕΣΠΑ που διαχειριζόμαστε, διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι μια πολύ προοδευτική ατζέντα και έχει σημασία, γιατί η σοσιαλδημοκρατία μέχρι πρότινος είχε χάσει τον προσανατολισμό της, δηλαδή είχε ένα πρόβλημα. Πιστεύεις? Νομίζω ότι έχει αρχίσει και τον ξαναβρίσκει.
Θα μου πείτε βέβαια εσύ που μου λες όλα αυτά, δεν συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση η οποία με πολλούς έχουμε κατηγορηθεί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς πήρε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το 2010 μετά από μια καταστροφική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν το λέω εγώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πριν δύο εβδομάδες ψήφισε έκθεση. Έκθεση. Ψηφίσαν οι ευρωβουλευτές που είπαν ότι το 80% του λόγου που η χώρα μπήκε στο μνημόνιο ήταν ο εκτροχιασμός των οικονομικών από την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια πολύ, πολύ δύσκολες αποφάσεις που δεν ήταν σύμφωνες ούτε με τις ιδεολογικές μας καταβολές, ούτε με αυτό που υπερασπιζόταν το ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως βοηθήσαμε με αυτόν τον τρόπο στο να μην καταστραφεί τελείως η χώρα. Ήτανε μια τόλμη. Ήταν ένα αγκαίο κακό. Ήτανε και μια τόλμη εκ μέρους του Βενιζέλου για να δεχθεί να αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών την εποχή εκείνη που ήμασταν στον ΑΔΥΡ. Όπου τώρα που ο Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς λέει ότι έχουμε πετύχει πάρα πολύ το πρωτογενές πλεώνασμα και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το μεγαλύτερο κούρεμα του χρέους που έγινε, δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο πάνω στο οποίο έχει βασιστεί όλη η πολιτική, δεν ήταν Πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Ήταν πρωθυπουργός ο Παπαδήμος, υπουργό οικονομικών ο Βενιζέλο. Έτσι, γιατί εδώ πέρα μπερδευόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, συμφωνώ ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμα, ότι υπάρχει τεράστια ανεργία των νέων, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Νομίζω όμως ότι εφόσον επικρατήσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στο Ευρωκοινοβούλιο, θα αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Θα υπάρξει δηλαδή μια προοδευτική κατεύθυνση και με αυτή την έννοια θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε διαφορετικά τώρα πλέον και που η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά να στέκεται πάλι στα πόδια της. Δεν μιλάμε ότι έχουμε φύγει από την κρίση. Δεν Όχι, είμαστε μέσα στην κρίση. Εντάξει. Και εδώ που τα λέμε έχουμε κάποια ελπίδα ότι ξεφύγαμε. Αρχίζουμε να ξεφεύγουμε. Και πρέπει να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη ουσιαστικά όμως. Δηλαδή μιλάμε, ας πούμε, ακούω πάρα πολλά χρόνια λένε για τους υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες, τα πετρέλαια. Τα τελευταία χρόνια όμως. Λοιπόν, αυτό ισχύει. Υπάρχουν έρευνες, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές. Και μεγάλα ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Επειδή όμως εγώ ασχολούμαι αυτό και στο πλαίσιο του διδακτορικού μου, βέβαια με τη Ρωσία, αλλά γνωρίζω περίπου πόσο χρόνο χρειάζεται για να φέρουν αποτελέσματα αυτά, ακόμα και αν συμβαίνει, θέλει πάνω από 10 χρόνια. Έτσι. Άρα εμείς τι πρέπει να εκμεταλλευτούμε σαν χώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Τον τουρισμό μας, τον πολιτισμό μας, τον πρωτογενή τομέα που τον έχουμε αφήσει πίσω. Να μπορούμε δηλαδή, βγάζουμε λάδι και δεν έχουμε τυποποίηση. Πόσα χρόνια το λέμε αυτό? Έχουμε κτηνοτροφία και εισάγουμε απ' έξω κρέατα για να μας καλύψουν την αγορά μας. Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει. Ενώ κάποτε είχαμε υπερπαραγωγή. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει μόνο οι άνθρωποι της περιφέρειας που ασχολούνται. Έφταιγε και το κράτος ως ένα βαθμό που δεν βοηθούσε τους ανθρώπους. Και ήταν και εκείνες οι οδηγίες. Λέει, πόσα στρέμματα έχεις, ανεξαρτήτως τι παράγεις, πάρε 1.000 ευρώ, πάρε 5.000 ευρώ. Οπότε δεν χρειαζόταν να το καλλιεργήσεις. Και πάρα πολλοί παίρνανε επιδοτήσεις και ψεύτηκες. Και εγώ που κατάγομαι από την Κρήτη, ας πούμε, γνωρίζουμε τι γινόταν τότε. Έτσι. Ένα πανδαιμόνιο. Λέγανε την εποχή εκείνη ένα χαρακτηριστικό, και πρέπει να το θυμάσαι, Βασιλική, ότι εάν βάζανε τα στρέμματα επί χάρτου που είχαν δηλωθεί, η Ελλάδα έπρεπε να φτάνει στη Βόρειο Αφρική, κάτω στη Σαχάρα. Αυτό γινόταν και με τα αγωπρόβατα, βέβαια. Έτσι. Το ίδιο πράγμα γινόταν. Αναλογία. Ναι, είχαν όλοι 3.000 αγωπρόβατα ο καθένα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Κάναμε δηλαδή και εμείς τα λάθη μας. Πήραμε αρκετά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Leader είχαμε πάρει. Απλώς δεν τα τοποθετούσαμε σωστά. Δηλαδή, έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο πώς δηλαδή διαχειριστήκαμε αυτά τα κονδύλια. Για να λέμε και τα πράγματα πώς είναι. Νομίζω όμως ότι αυτά που πάθαμε μας έχουν δώσει ένα μάθημα και μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα από εδώ και πέρα ζωστά, δεδομένου ότι το κόμμα που εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας στις ευρωεκλογές, τον ΚΟΥΕ, που κατεβαίνει και ως υποψήφιος πρόεδρος, δεν αναμένεται να εκλέξει πάνω από 35-40 ευρωβουλευτές σε σύνολο 751. Δηλαδή στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε. Το αντίστοιχο κόμμα δεν του δίνει κανένας καμία σημασία. Εμείς εδώ πέρα ζούμε σε ένα δικό μας κόσμο και νομίζουμε. Λόγω δημοσιογραφίας. Εδώ, ναι, σε ένα μεγάλο ποσοστό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν ρόλο. Τα οποία πάρα πολλές φορές παραπληροφορούν, δεν πληροφορούν τον κόσμο αντικειμενικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να έχουν θεαματικότητα, να είναι ευχάριστοι. Είναι πολύ ευχάριστος ο κύριος Τσίπρας. Λέει ότι θα επαναφέρει τα πάντα στην προηγούμενη κατάσταση. Και εγώ δεν μπορούσα να το πω αυτό. Με και ο καθένας μας. Αλλά δεν μας λέει ποτέ τον τρόπο. Μόνο καταγγέλει.
Οπότε με αυτή την έννοια εμείς πληρώσαμε ένα τεράστιο κόστος ως κόμμα, αλλά δεν μας αναλογούσε. Και πέραν αυτού, πλέον το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο το 80% έχει ανανεωμένη κεντρική επιτροπή, είναι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή ακούμε παλιά υλικά, παλιά υλικά, ποια παλιά υλικά. Έχουμε γραμματέα 35 ετών και η κεντρική επιτροπή αποτελείται από 35 κατά 85%. Κανένα άλλο κόμμα σε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν έχει μέσα τόσους πολλούς νέους ανθρώπους. Είναι ψέματα αυτό. Να, να τα πείτε αυτά, γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος. Φταίει το ΠΑΣΟΚ. Φταίει το ΠΑΣΟΚ, μιλάω για τη διοίκηση του ΠΑΣΟΚ. Κάποια πρόσωπα. Και δεν εννοώ όχι το σύνολο, έτσι. Τη διοίκηση κάποιων προσώπων οι οποίοι δεν ενημερώνουν σωστά τον κόσμο. Την αλήθεια. Να γίνει εξωστρεφής. Ναι, να σας πω και κάτι. Μπορεί να κάνει μία δήλωση ένας τέλεχος νέο, π.χ. όμως, και να μην προβληθεί ποτέ σε κανένα κανάλι αυτό. Μία φορά. Δύο φορές, τρεις φορές, την τέταρτη θα προβληθεί. Ναι, θέλει όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ενώ κάποιο άλλο τέλεχος, παλαιότερο ή που ενδεχομένως δεν έχει πολύ θετικό πρόσημο στην κοινωνία, οτιδήποτε λέει γίνεται είδηση. Συμφωνώ. Αυτό αδικεί τρομερά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς κανένα κέρδος. Διότι με συγχωρείτε, πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα, εάν ήθελαν κέρδος, εύκολο, να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στο ποτάμι, τώρα που είναι και της μόδας, έτσι. Ναι, εντάξει. Γιατί να θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγουν και βουλευτές. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι είναι μέσα αυτή τη στιγμή και παλεύουν σε αυτές τις ευρωεκλογές μέσα στο θέμα του ΠΑΣΟΚ και της Ελιάς, το κάνουν χωρίς απολύτως κανένα κέρδος. Το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι πρέπει. Θα μπορούσαν να είχαν μετακινηθεί αλλού. Πολύ εύκολα, δεν το κάνανε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, Βασιλική μου, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση βοηθήσανε και οι παλαιότεροι κομματικοί παράγοντες. Τι εννοείται ακριβώς αυτό? Δηλαδή μετακινηθήκανε κάποιοι προβεβλημένοι κατά το παρελθόν και μετακινηθήκανε σε άλλα κόμματα. Ναι. Δεν λέω αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Δημάρα, αν είναι τι, ό,τι να είναι. Κάποιοι μετακινηθήκανε. Εντάξει, για τους δικούς τους λόγους. Δεν θα τους κρίνω. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και τον κρίνει ο κόσμος από εκεί και πέρα. Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ άδικο. Όσοι κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ότι στο παρελθόν έκανε κάποια λάθη, οι ίδιοι άνθρωποι που διαχειριζόντουσαν τα λάθη, επειδή μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, ξαφνικά καθαγιάζονται. Και αρχίζουν και τις κατηγορίες. Και είναι οι αγνοί και οι αμόλυντοι. Και εμείς τελικά οι νέοι που είμαστε αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε απομείνει και αγωνιζόμαστε, που δεν έχουμε διαχειριστεί ποτέ εξουσία, δεν έχουμε πάει ούτε σε διοικητικό συμβούλιο, ούτε σε σεμινάρια, ξαφνικά με κατηγορούμαστε γιατί? Για πράγματα που άλλοι διαχειρίστηκαν και που οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν πάει σε άλλα κόμματα για ίδιο όφελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι η αδικία. Πώς βλέπεις να περιορίζεται αυτό το στραβό πράγμα της πολιτικής? Εγώ ο μόνος τρόπος. Νομίζω ότι σιγά σιγά βγαίνοντας η χώρα από την κρίση, γιατί θα βγει, γιατί βγαίνει σιγά σιγά σταδιακά, όλη αυτή η ιστορία θα τονίσει με το μνημόνιο αντιμνημόνιο και μετά θα ψάχνονται επίσης που θα πάνε. Όταν, ναι, γιατί ξέρετε οι άνθρωποι είναι κοντόφθαλμοι. Βλέπουν μέχρι εδώ, δεν βλέπουν τι θα γίνει σε δύο χρόνια. Εσύ έχεις και ένα άλλο, ας το πούμε, ιδίωμα, να ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, ας είσαι νέα, αλλά λόγω του... Ναι, έχω μια εμπειρία της οικογενειακής ναι. Δομής. Έχεις μια εμπειρία και ξέρεις πρόσωπα και πράγματα. Πώς λειτουργούσαν τα κόμματα, ναι, ισχύει αυτό. Οπότε λες, ο Φελούρης. Α, καλά, εντάξει, τον ξέρω το Φελούρη. Α, θα φύγει ο Φελούρης, θα πάει στο ΚΚ, ξέρω εγώ. Ή θα φύγει ο Φελούρης και θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ή δεν ξέρω θα τι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε 2-3 χρόνια να δούμε τι θα γίνει, γιατί όταν θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Ξέρετε, δεν είναι στατικά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν πολύ μακριά. Συνήθως αυτό είναι το κακό. Βλέπουν το τώρα. Σε 2-3 χρόνια θα έχουν να τονίσει αυτά από Τσίπρες, αυτά. Θα τα δείτε μπροστά μας. Τίνω να συμφωνήσω. Για τον πολύ απλό λόγο ότι σιγά σιγά. Θα βγαίνουμε από την κρίση και αυτοί δεν θα έχουν να προτείνουν απολύτως τίποτα. Τι? Δηλαδή δεν θα υπάρχει μνημόνιο, τι θα ασκήσουν. Ήδη είναι σε πανικό. Και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, γιατί μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ναι, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο δεν είχαν καθόλου στελέχη. Καθόλου. Δηλαδή δεν θα πάνε καθόλου καλά. Και μάλιστα είχε βγει και ο νόμος που έλεγε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει δύο ψηφοδέλτια. Το ένα με δημάρχους. Και το άλλο με συμβούλους. Ναι, ναι. Εκεί αντέδρασαν βέβαια στο κεντρικό όργανο των δημοτικών διοικήσεων,
Γιατί οπωσδήποτε εκεί θα γινόταν ο χαμός, θα ψηφίζαμε ας πούμε την Σουλαδάκη, είναι ικανή, καλή για δήμαρχος, ενώ και το Φελούρι που είναι από άλλο κόμμα, από άλλο χώρο, ναι. ή που δεν έχει ανακατευτεί σε κόμματα, θα τον λέγαμε α, καλός για σύμβουλος. Οπότε εκεί δεν θα μπορούσε να έχει την πλειοψηφία, ξέρεις, περνάς αυτό, τελείωσε, ψηφίζεις αυτό κύριε, κύριε ας το πούμε δήμαρχε που έχεις την πλειοψηφία. Ναι. Θα έχεις παντο, πανσπερμία που λέμε. Έλεγχο. Ναι. Οπότε θα είσαι υποχρεωμένη να παρουσιάζεις και να έχεις επιχειρήματα για να πείσεις το Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Ναι, πάντως νομίζω ότι σε αυτές, για τις αυτοδιοικητικές φεύγουμε λίγο από τις ευρωεκλογές. Ναι, εντάξει. Ναι, το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν σωστά ψηφοδέλτια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνει ότι δεν έχουν στελέχη. Λοιπόν, όταν θέλεις να κυβερνήσεις τη χώρα και λες ότι όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι και δεν μπορείς να καταρτήσεις ένα ψηφοδέλτιο, ακόμα και στο ευρωψηφοδέλτιο είδατε τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι σημάδια. Όταν τα κάνεις μπάχαλο και δεν μπορείς να καταρτήσεις ένα ευρωψηφοδέλτιο ή να κατεβάσεις 5 σοβαρά στελέχη στην αυτοδιοίκηση, είσαι ικανός να κυβερνήσεις τη χώρα επειδή λες ωραία πράγματα που γοητεύουν μια μερίδα του κόσμου που πράγματι έχει ακόμα προβλήματα. Εντάξει. Τι γίνεται με τα προβλήματα, αυτά τα οικονομικά προβλήματα? Κοιτάξτε, δηλαδή έχουμε τους φτωχούς, στην κυριολεξία φτωχούς. Πάρα πολλούς φτωχούς. Τεράστια ανεργία των νέων. Ανεργία και εν συνεχεία μικρές συντάξεις. Που σημαίνει ότι το χρήμα στην αγορά είναι με φιδό, δεν κυκλοφορεί χρήμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχει αυτή τη στιγμή και η Ισπανία και η Πορτογαλία σε σχέση συμφωνώ. Με ενέργεια και τους μισθούς. Δεν το λέω για να παρηγορήσω κανέναν, γιατί σου λέω άλλο. Δεν είναι παρηγορία. Τι με νοιάζει εμένα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, εγώ θέλω να βρω δουλειά. Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι. Για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί. Όταν επισημείτη η Ελλάδα είχε ανάπτυξη 5%. Και φανταστείτε, 5% σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι τεράστιο νούμερο, έτσι. Βέβαια. Και δεν μπορούσε να έχει πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω για να είμαστε λιγάκι προσγειωμένοι. Ήταν σε μεγάλο μέγεθος. Όχι. Ήτανε. Δεν ήτανε τώρα στο 27%. Όχι, εντάξει. Αλλά ήτανε στο 10%. Όχι, απλά θέλω να πω ότι ακόμα και αν είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης τώρα 7-8%, δηλαδή να ήμασταν πρώτη ανάπτυξη παγκοσμίως, γιατί μιλάμε, δεν θα μπορούσαμε εύκολα σε 1-2 χρόνια η ανεργία να φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο δρόμος θα είναι λιγάκι δύσκολος και θα πρέπει να τον περπατήσουμε σιγά σιγά και με βήματα. Μην φανταστούμε δηλαδή ότι από το 27% σε 2 χρόνια θα φτάσουμε στο 15%. Πολύ δύσκολο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί δεν γίνεται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά με κάποια προγράμματα από τον ΑΕΔ, διάφορες κινήσεις που μπορούν να γίνουν σε περιφερειακό επίπεδο, από την τοπική αυτοδιοίκηση, κάποια προγράμματα μπορεί να απορροφήσουν κάποιους νέους και σιγά σιγά να καταλήξουμε σε ένα θετικό πρόσημο σε σχέση με την ενεργία και φυσικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και να μπορούν να βοηθούν τους νέους επιστήμονες. Δεν μπορούμε διαφορετικά. Όμως αυτό θα πάρει χρόνο. Πρέπει ο κόσμος να το ξέρει αυτό. Να μην του λέμε ψέματα. Είναι σωστό. Το αντίθετο λέει ψέματα. Απλά. Κάτι όμως πρέπει να γίνει για το άμεσο μέλλον. Αυτό είναι λέμε. Το θέμα. Αυτό λέμε ότι μετά την. Τώρα ήδη λέμε ότι θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα του χρέους. Εφόσον υπάρχει το πρωτογενές πλεόνασμα, άρα δεν χρειαζόμαστε πλέον δανεικά. Σιγά σιγά βγαίνουμε στις αγορές. Νομίζω ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των επενδύσεων που πρέπει να έρθουν, του πρωτογενούς τομέα που είπα, του τουρισμού, ας πούμε είμαστε μια χώρα πανέμορφη και ουσιαστικά όλες οι περιοχές δεν έχουν την ίδια ανάπτυξη τουριστική που θα μπορούσαν να έχουν. Ας πούμε εδώ που ήρθαμε, δεν έχει τουριστική ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει με την ομορφιά που έχει η περιοχή. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε όλη η Ελλάδα να είναι ένας τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο. Το λέμε 25 χρόνια τα ακούω και δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αυτό δηλαδή είναι κάποιες περιοχές πιο προωθημένες από τις άλλες και δεν έχω αντιληφθεί το λόγο. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και από πλευράς γραφειοκρατίας. Και γραφειοκρατίας και υποδομών. Υποδομές. Γιατί όταν δεν έχει ένα καλό οδικό δίκτυο, ας πούμε, πώς θα έρθει ο τουρίστας. Αν δεν έχει αεροδρόμιο, πώς θα έρθει ο τουρίστας. Για να αλλάξουμε, λες τώρα για το αεροδρόμιο. Εδώ μία λέξη δεν έχει βάλει σωστά, απορρίπτεται.
Μα κάτσε ρε φίλε. Αυτό απορρίπτεται. Παίρνει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή για να κάνεις κάτι. Εγώ θυμάμαι από παλιά. Υπήρχε μια πρόταση για να γίνει κάπου ένα αεροδρόμιο. Ψι. Και περνάνε 15 χρόνια και ακόμα δεν. Γιατί ένας υπάλληλος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του εθνικά. Αυτό, την κάνει αυτό. Τη δουλειά του τελείως γραφειοκρατικά με την έννοια. Α, δεν έχετε βάλει το και εκεί. Άρα απορρίπτεται. Η γραφειοκρατία και μερικές φορές κάποιες αντιρρήσεις που υπάρχουν και από τις τοπικές κοινωνίες. Να σπέβδει η κεντρική εξουσία να τις διορθώνει. Να τις διορθώνει και να μην είναι τόσο πολύ, να μην δημιουργούνται μονίμως προβλήματα κατά της ανάγκης. Δηλαδή, εμείς φταίμε και σε μερικά πράγματα. Έτσι είναι, σίγουρα. Εγώ δηλαδή και θυμάμαι και σε περιοχές. Τι να σας πω, ότι θέλαμε να κάνουμε. Στην Κρήτη την αναφέρω συνέχεια γιατί είμαι από εντάξει, εκεί. Πόσο, ξέρεις, πόσο καιρό λέγαμε για αυτό το αεροδρόμιο του Καστελίου. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί μονίμως είχαν ένα πρόβλημα και εκεί. Και το ένα, το άλλο, γραφειοκρατίες δεν θέλουμε. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, όμως, να προχωρήσουμε. Γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστια ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή περιοχές που παράγουν τα πάντα, που έχουν τέτοιο φυσικό κάλος. Με συγχωρείτε, και υπάρχουν άλλες χώρες. Έβλεπα την κατάταξη των τουρισμού στις μεγάλες πόλεις. Η Κωνσταντινούπολη είναι πρώτη, η Ρώμη είναι δεύτερη. Η Αθήνα είναι στην 38η. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί δηλαδή θα πρέπει η Αθήνα να είναι 38η σε επισκεψιμότητα? Δεν θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες πόλεις? Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά από τον τουρισμό αν το κινούσαμε σωστά. Αλλά θέλουν υποδομές αυτά. Έτσι. Είμαι πρώην τουριστικός παράγων και ξέρω τι σημαίνει. Άρα, ναι. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ τουριστικά η περιοχή. Έχουμε γιατί, τα πάντα. Γιατί είναι και πανέμορφη. Έχει τα πάντα. Έχει αρχαιότητες. Έχει βυζαντινά. Ναι. Έχει, τι τουριστικό προϊόν. Έχει προϊόντα. Έχει καταπληκτικά τοπία. Δύο βουνά καταπληκτικά, τον Ταΐγετο και τον Πάρνωνα. Αυτό, ναι. Τις παραλίες που δεν πιάνονται. Μέχρι την Ελαφώνησο, μέχρι την Μάνη κάτω. Για να μην πω τι διαφήμιση έχει γίνει στην περιοχή σας και με τις αμερικάνικες ταινίες με το Σπάρτα και έτσι, το μπράβο. Κανονικά έτσι, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Στο Χόλιγουντ τεράστιες παραγωγές. Και όμως όταν είπαμε ότι να καλέσουμε, κύριε Δήμαρχε, τέως τότε παλιά, να καλέσουμε τον παραγωγό του 300 το Λεωνίδα. Και έγινε και δεύτερο τώρα έργο. Και έγινε και δεύτερο, να τον καλέσουμε εδώ χωρίς να πληρώσει τίποτα ο Δήμος, απλώς οι εταιρείες, οι κινηματογραφικές και οι αυτές παραγωγές να πληρώσουν τα πάντα, να τους κάνουμε μια τιμητική διάκριση εδώ, να τους κηρύξουμε και επίτιμους δημότες, στοιχίζει τίποτα. Και τι έγινε? Τίποτα. Δεν ήθελε. Ούτε ένα τηλεγράφημα. Για ποιο λόγο? Εξηγήθηκε αυτός ο λόγος? Όχι. Αυτά λέμε. Δηλαδή όταν ο κάποιος είναι κοντόφθαλμος και δεν μπορεί να δει τα αυτονόητα. Δηλαδή, καημένε αυτό... τώρα με τέτοια θα ασχολούμαι. Ναι, όταν είναι μια παραγωγή που έχει δώσει δισεκατομμύρια κέρδη έτσι, και την έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και σου κάνει μια διαφήμιση τρομερή της περιοχής σου. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά είναι τα προβλήματα. Όταν με το καλό βγουν τα αποτελέσματα και πες ότι είσαι ευρωβουλευτήνα. Εντάξει. Θα τα παλέψεις αυτά. Ναι. Ναι, αλλά εγώ θα δώσω. Αλλά θα τα παλέψεις και από το μετερίζει που βρίσκεσαι. Ναι, ναι, ό,τι μπορώ, δηλαδή, όσο μπορώ, ναι, βέβαια. Ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Σε εγώ, πολιτικό ναι, επίπεδο. Ναι, ναι. Αλλά εφόσον εκλεγώ, ναι, εγώ θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, που το πιστεύω δηλαδή, και στον τουρισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι η Ελλάδα με αυτά τα δύο τα πράγματα, αν τα δουλέψει σωστά και τις υποδομές, μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα ανάπτυξης. Γιατί έχει πολιτισμό, έχει ιστορία. Ποια άλλη χώρα στην Ευρώπη έχει τη δικιά μας ιστορία? Ποια άλλη χώρα έχει την ποικιλότητα, την ποικιλομορφία του φυσικού μας κάλους? Δεν υπάρχει. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό και ανάπτυξη και το ένα και το άλλο, σαν Ελλάδα, σαν περιοχή, σαν χώρα, εκείνοι κοιμόντουσαν στα δέντρα. Καλά, αυτό είναι παλιό. Αλλά θυμάμαι μια φορά που ερχόμασταν από Βρυξέλλες, γιατί εγώ παλιά είχα εργαστεί ως συνεργάτηδα. Ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και ερχόμασταν με ένα αεροπλάνο με κάποιους ευρωβουλευτές που ήθελαν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Και κοιτώντας από πάνω, οι άνθρωποι τώρα είπαν ότι έχουμε πάει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, να βλέπουμε τα χιονισμένα βουνά από πάνω, τους κάμπους, τη θάλασσα και όλο πράσινους αυτό, κάμπους. Όλα αυτά, ναι, μια ποικιλομορφία έτσι, ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι έτσι μονότονο, τα έχει όλα. Δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά στον κόσμο. Δυστυχώς, εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύουμε στο ότι πραγματικά ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου και πρέπει να δουλέψουμε για αυτήν και να την τιμήσουμε με τη δουλειά μας και τι μας αξίζει. Δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες.
Είμαστε πολύ μεγάλος λαός και πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Κυρία Σουλαδάκη, αγαπητή Βασιλική, σου μιλάω ειλικρινά, με έχεις εντυπωσιάσει. Να είστε καλά. Ναι, αλήθεια το λέω. Δεν τα λέω εύκολα τα λόγια, αλλά με έχεις εντυπωσιάσει με τον τρόπο που σκέπτεσαι. Αυτό έχει σημασία. Την επιστημονική κατάρτιση την έχεις και με το παραπάνω. Και καλά κάνεις και ασχολείσαι και με την ρωσική πλευρά, από πλευράς δημοσίων διακρατικών σχέσεων κλπ. Πες μου, τι προτείνεις στους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν τώρα? Τι να ψηφίσουν, όχι, να προτείνω, τι προτείνεις γενικά, τι ένα μήνυμά σου θέλω? Ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Να προσπαθούμε στη ζωή μας πάντα εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, να μην προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε ζημιά στο διπλανό μας για να αναδειχτούμε, γιατί στην Ελλάδα το έχουμε αυτό κουσούρι αυτό. Να ψηφίσει δηλαδή, ο μέλλον στην γείτονα. Αυτό, να θέλουμε να μαθαίνουμε, να είμαστε φιλομαθείς, έτσι, και να έχουμε την υγεία μας και να αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας, τίποτα άλλο αυτό. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να μου παραχωρήσεις αυτή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και έτσι στην όμορφη πόλη σας εδώ πέρα. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Με πρώτη μας ευκαιρία. Μετά τις εκλογές που θα είμαστε χαλαροί και θα έρθω για διακοπές. Όχι για έτσι. Ναι, ναι. Και πάλι καλή επιτυχία. Υγεία. Υγεία. 100%. Δύναμη. Και εν συνεχεία και όνειρα. Ιδεολογία, όνειρο. Χωρίς όνειρο δεν γίνεται τίποτα. Μην είμαστε και πολύ πραγματιστές. Έτσι είναι. Αυτό. Έχεις δίκιο. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ. Και χάρηκα. Και εγώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συμπληρώσω τα λόγια της κυρίας Σουλαδάκη, της Βασιλικής. Είναι γνωστά αυτά που είπε, αλλά τα έθεσε με ωραίο τρόπο και με αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.